Ο Εργοτέλης σήμερα θα παίξει με τις μπλε εμφανίσεις, καθώς η ομάδα από την Ραφίνα έχει τα ίδια χρώματα στους 6 και αυτή. Να δούμε με τον Εργοτέλη με τον Καϊμακαμούδη από τα δεξιά. Έχει το χρονικό περιθώριο ο Καϊμακαμούδης, Κιλιάρας. Θα σηκώσει, έρχεται γρήγορα από πίσω ο Κοτσούλιας. Σηκώνει και αυτός, παραλίγο πήγε για τον γκολ ο Κοτσούλιας. Δεν ευνηδιάστηκε. Βλέπετε πώς. Ίσως μπάλα κόντρανε και λίγο, παραλίγο να περάσει τη γραμμή, αλλά πολύ καλά αντανακλαστικά ο Δήμιζας για τον Εργοτέλη που και πάλι με τον Κοτσούλια θέλει να βγει. Κατσικοκέρι στην κεφαλιά έξω. Ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Εργοτέλη και τον Κατσικοκέρι που άλλωστε με το κεφάλι σκοράρει πολύ πιο συχνά. Αλλάζει παιχνίδι ο Εργοτέλης δεξιά με τον Καρά τώρα. Μετά από αρκετή ώρα Καράς βγάλει για τον Κατσικοκέρι. Υπάρχει φάουλ. Μια πολύ καλή ομάδα πέρσι, αλλά που δεν μπορούσε να προχωρήσει για οικονομικούς λόγους. Ο Κιλιάρας, η σέντρα, παραλίγο βγήκε ο Μπύρης και πάλι λέγαμε ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Πόει στο κόρνερ. Πέρασε η μπάλα. Όχι, δεν είναι το γκολ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη από τον Μισελ. Στην άμυνα, δύσκολη στιγμή για τον Εργοτέλη. Το γύρισμα, το σουτ δεν ήταν καλό από τον Μητσόπουλο. Πάει τώρα αριστερά στον Κοτσούλια. Αυτός δεν έπαιξε με τη μία. Βγάζει μια σέντρα για τον Κατσικοκέρι. Είναι καλή, άστοχη κεφαλιά από τον Νίκο Κατσικοκέρι. Ρυφαίους, Μισελ περιμένει ο Κατσικοκέρης. Πήρε τώρα Κατσικοκέρης, κοντά στο γκολ, δεν χάνεται αυτό. Καϊμακαμούδης, 1-0. Έτσι θα κόψει τον γόρδιο δεσμό. Στο 73, Εργοτέλης Τριγλία με Καϊμακαμούδη σκόρερ, 1-0. Όλα ξεκινάνε τελικά από τον Μισελ σήμερα. Αυτός βρήκε το Κατσικοκέρι και ο Κατσικοκέρης πολύ ωραία. Δεν κοίταξε πώς θα σκοράρει αυτός, αλλά πώς θα σιγουρέψει τον γκολ. Το δίδυμο της επίθεσης του Εργοτέλη σήμερα. Πολύ καλός ο συνδυασμός στον γκολ. Εδώ το σουτ γκολ. Κατσικοκέρης. Σε ανύποπτο χρόνο θα λέγαμε αυτή τη φορά. Ο Κατσικοκέρης βρήκε το χώρο, έκανε το ξαφνικό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν δημιουργός στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γίνεται αυτός εκτελεστής. Ουσιαστικά τελειώνει το μάτς στο 79. Νίκος Κατσικοκέρης, Εργοτέλης Τριγλία, 2-0. Ο Κοτσούλιας είδε το Κατσικοκέρι που έφερε την μπάλα στο δεξί, βλέπετε τη φάση. Και αυτός, αφού ο Δήμιζας εδώ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την ομάδα του Εργοτέλη για τη φιλοξενία. Πιστεύω ότι κέρδισε δίκαια. Είμαι πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην ομάδα για να απαιτήσω κάτι παραπάνω από τους παίχτες μου. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια, γιατί μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία. Ότι είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο, ότι οι ομάδες όλες θα είναι λίγο πολύ ανταγωνιστικές. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να μην βρισκόμαστε σε καλή μέρα, αλλά αν τα κερδίζουμε θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να μην δημιουργούμε αρνητικό κλίμα και δυσφορία σε όλους τους τομείς. Και απέναντίας μπορεί να βρίσκονται και άλλα παιχνίδια που θα παίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά να μην σκοράρουμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά του Εργοτέλη και στον προπονητή. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή σεζόν να έχουν και να πραγματοποιήσουν το στόχο που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στους συμπαίχτες μου. Καταφέραμε και δείξαμε ακόμα ένα παιχνίδι τι καλή δουλειά γίνεται στον Εργοτέλη. Παρόλο τις κάποιες απουσίες που είχαμε, δεν σταθήκαμε σε αυτό. Δείχνει ότι η ομάδα χρειάζεται όλους τους παίχτες και μπορεί να στηριχθεί στον οποιονδήποτε. Εγώ κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής όταν παίζει με μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Εργοτέλης, σε ένα τέτοιο ωραίο γήπεδο, προσπαθεί πάντα να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
γιατί καθένας για τον προσωπικό του λόγο θέλει να πάει παραπάνω και να προσπαθήσει για το καλύτερο.